στην Προεδρία τη Ένωση Ηρακλείου παραμένει ο Σταύρο Γαβαλά που επανεξελέγει στο τιμόνι τη Ένωση μετά τι εκλογέ του περασμένου Σαββάτου και με βασικό στόχο, όπω τόνισε, τι εξελίξει στι συζητήσει με το ΦΑΝΤ που είναι θέμα χρόνου να προχωρήσουν και να ανοίξουν ένα νέο δρόμο για την Ένωση και την πορεία τη στα επόμενα χρόνια. Ο μεγαλύτερο στόχο τη νεοκλεγή διοίκηση είναι η ολοκλήρωση τη συμφωνία με το ΦΑΝΤ που είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο αυτή η συμφωνία μόλις ευοδοθεί και τελεσφορήσει θα δώσει στην Ένωση Ρακλείου ένα αέρα για να κάνει πολλά περισσότερα στα προϊόντα από ό,τι έχει κάνει μέχρι και σήμερα. Το στίχημα λοιπόν είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας και μετά να σηκώσουμε τα μανίκια ψηλά και να τρέξουμε για τα προϊόντα είτε είναι η νοστάφυλλα, είτε είναι το ελαιόλαδο, είτε είναι η σταφίδα, Ό,τι παράγει αυτό ο ευλογημένο δομό, αυτό το ευλογημένο νησί. Ο Μύρον Χιλετζάκη παρέμεινε στην Αντιπροεδρία τη Διοίκηση, που συγκροτήθηκε και στην οποία ταμεία είναι ο Τάσο Βρέντζο και μέλη οι Γιώργο Ταμιολάκη, Μιχάλη Καμπιτάκη, Νίκο Μπορμπουδάκη, Γιώργο Περογεννάκη, Ανδρέα Στρατάκη και Γιάννη Χατζάσκο, με διευθύνων σύμβουλο το Γιώργο Λαμπράκη. Ο στόχο μα είναι τα προϊόντα και μέσα από τα προϊόντα είναι η διαχείριση τη κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι ο μεγαλύτερος στόχος μας αυτή τη στιγμή πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε προϊόντα εξαιρετικά, κριτικά εξαιρετικά προϊόντα, με όλη αυτή τη διαδικασία που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μα, που λέγεται κλιματική αλλαγή. Όπω ανέφερε ο αντιπρόεδρο τη Ένωση Ηρακλείου, η εμπιστοσύνη των συνεταιριστών, όπω αποτυπώθηκε στην κάλπη, διαμορφώνει το πλαίσιο ευθύνη, μέσα στο οποίο κεντρικό του μέλημα είναι τα προϊόντα του τόπου, η βιωσιμότητα και η νέα πορεία τη Ένωση και των συνεταιριστών εν μέσω κλιματική αλλαγή που διαμορφώνει νέα δεδομένα. Ο αγροτικό κόσμο του νομού μα εμπιστεύτηκε σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Άρα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το βάρος που πέφτει πάνω μας και υποσχόμαστε ότι όλοι οι συμβούλοι που είμαστε στο, στο νέο ΔΣ θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πετύχουμε το στόχο, το στόχο των προϊόντων, της παραγωγής, της ποιότητας όσον αφορά τα προϊόντα του νησιού και του Ηρακλείου ειδικότερα. Ο συμβολισμό, όπω εξήγησαν, είναι έντονο, καθώ η νέα διοίκηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο και δυναμικό πεδίο εν ώψη και των 100 χρόνων από τη δημιουργία τη Ένωση το 2027. θα του ανταμείψουμε τα επόμενα 4 χρόνια με σκληρή δουλειά και ελπίζω τα 100 χρόνια της Ένωσης Ιρακλίου να μας βρει όλους μαζί ενωμένους και να μην λείπει κανείς για να γιορτάσουμε το μεγάλο γεγονός τα 100 χρόνια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιρακλείου.